Κυρίε και κύριοι, άρχισε ένα κρίσιμο 15 μέρο για τι διαπραγματεύσει, τόσο για το PSI όσο και τη νέα δανειακή σύμβαση. Αύριο καταφθάνει στην Αθήνα το τεχνικό κλιμάκιο τη Τρόικα για να ακολουθήσουν οι επικεφαλεί τη τριμερού την Παρασκευή. Εν ώψη όλων αυτών, ο Λουκά Παπαδήμο ξεκινά νέο γύρο επαφών με του αρχηγού των κομμάτων και τα κορυφαία στελέχη τη κυβέρνηση, προκειμένου να βρεθεί κοινή γραμμή πλεύση. Την ίδια στιγμή, εν ώψη και τη συνέχεια των συζητήσεων αυτή την εβδομάδα για την ανταλλαγή των ομολόγων, Διεθνέ Ταμείο και Ευρώπη πιέζουν για χαμηλά επιτόκια. Με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, μάλιστα, να προειδοποιεί τον ιδιωτικό τομέα να μην τορμπηλίσει τι διαπραγματεύσει με παράλογε απαιτήσει. Αισόδοξο για την τελική έκβαση του εγχειρήματο, εμφανίστηκε στην πρώτη του συνέδευση, στο Αμερικανικό CNBC, ο Λουκά Παπαδήμο, ο οποίο μάλιστα απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο εξόδου τη Ελλάδα από το ευρώ. Εκτενή αναφορά στην ελληνική οικονομία και στι προοπτικέ τη έγινε από τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα τη Αμερική. Το CNN, με ανταπόκριση από την Αθήνα, κάνει λόγο για την πιο κρίσιμη εβδομάδα τη ελληνική οικονομία, ενώ στο CNBC και στην πρώτη του συνέντευξη από την ανάληψη τη Πρωθυπουργία, ο Λουκά Παπαδήμο εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μέλο του ευρώ. Νομίζω ότι γίνεται πολύ συχνά συζήτηση για το αν η εγκατάλειψη του ευρώ είναι μια επιλογή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν είναι επιλογή. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης και των κομμάτων που τη στηρίζουν, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού υποστηρίζουν την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Ο Πρωθυπουργό δήλωσε ακόμη ότι οι διαπραγματεύσει για το PSI που επανεκκινούν την Τετάρτη θα αποδώσουν σύντομα καρπού. Ενώ την Παρασκευή αναμένονται και οι επικεφαλεί τη Τρόικα για την τελική φάση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη Νέα Δανειακή Σύμβαση. Οι συζητήσει που συνεχίζονται μα βοήθησαν να φτάσουμε σε ένα σημείο που είναι κοντά στην τελική συμφωνία. Όμω χρειάζονται κάποιε περαιτέρω σκέψει προκειμένου να συνδυάσουμε όλα τα στοιχεία. Γι' αυτό και όπω ξέρετε, υπήρξε μία μικρή παύση σε αυτέ τι συζητήσει αλλά είμαι πεπισμένο ότι θα συνεχιστούν και θα έχουμε μια συμφωνία εντό του χρονοδιαγράμματο που θα είναι αποδεκτή από όλε τι πλευρέ. Την ίδια στιγμή, ο Βόλφκανγκ Σόιμπλε έστελνε σαφέ μήνυμα προ τον ιδιωτικό τομέα να μην τορπιλήσει τι διαπραγματεύσει με παράλογε απαιτήσει, ξεκαθαρίζοντα ότι το βασικό αγκάθι των συνομιλίων είναι το επιτόκιο που θα συνοδεύει τα νέα ομόλογα. Ιδιαίτερα πάντω στάθηκε στην ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο δημοσιονομικά μέτρα, αλλά οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και τα ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι διαπραγματεύσει με του ιδιώτε πιστωτέ. Υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία για κούρεμα 50%. Τώρα οι διαπραγματεύσει έχουν στραφεί στου όρου ανταλλαγή των ομολόγων. Είχαν προηγηθεί δηλώσει στου Financial Times του επικεφαλή του IIF στι διαπραγματεύσει, Τσάλ Νταλάρα, ο οποίο απέδωσε την πάυση των συζητήσεων στην αντιφατική και Γερμανίας. Η κυρία Μέρκελ, ο κύριο Σαρκοζή και όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτε δήλωσαν ότι επιθυμούν συμφωνία με κούρεμα 50% και εθελοντική συμμετοχή. Κάποιοι από του συνεργάτε του όμω δεν ακολουθούν τα συμφωνηθέντα. Αν το ελληνικό χρέο δεν καταστεί βιώσιμο, δεν μπορούμε να χορηγήσουμε νέα δάνεια, δήλωσε ο Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών, Γιάνν Κέσντε Γιάγκερ. Ενώ ο Βρετανό ομολογό του, Τζορτζ Όσμπορν, θέλοντα να τονίσει τη σημασία των διαπραγματεύσεων, επισήμανε ότι πιο πολύ ανησυχεί για το ελληνικό PSI παρά για τον παράζη υποβαθμίσεων από τη Standard Poor's, που συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσει. Η Κεντρική Τράπεζα τη χώρα ήδη από πέρυσι έλαβε μέτρα για να μειώσει του κινδύνου για τι τράπεζε από τι επενδύσει στι γειτονικέ χώρε. Και επίση δουλεύουμε για ένα νέο πακέτο μέτρων. Δεν είμαστε έκπληκτοι, είμαστε όμω πολύ δυσαρεστημένοι. Σε έκθεσή τη, η Royal Bank of Scotland αναφέρει ότι αναμένει υποβάθμιση και του EFSF στο επίπεδο Αυστρία και Γαλλία, γεγονό που θα δυσχεράνει την άντληση κεφαλαίων για την δανειοδότηση των αδύναμων χωρών. Πριν δούμε τα πιθανά σενάρια, από εδώ και στο εξή, με τη βοήθεια του Μπάμπη Παπαδημητρίου, Μπάμπη Καλησπέρα, να συνδεθούμε πέρα. με τον Ηλία Σιακαντάρη, γιατί η ηλία των παράσιτων υποβαθμίσεων συνεχίζεται, αφού υποβάθμισε 9 χώρε τη Ευρωζώνη, η Standard Poor's, υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωση, το περίφημο EFSF. Το υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα στο α -α ΣΥν. Η υποβάθμιση ήταν αναμενόμενη ησία, αφού υποβαθμίστηκαν δύο χώρε που συνεισφέρουν στο ΙΕΦΣΕΦ και είχαν τρία Α. Άρα χρειάζονται περισσότερε εγγύσει για το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο ήταν οι προοπτικέ που δίνει η εταιρεία στην υποβάθμιση. Δεν είναι ούτε αρνητικέ ούτε θετικέ. Η Standard Poor's λέει πω οι προοπτικέ είναι υποεξέλιξη. Δηλαδή. δηλαδή αν οι Ευρωπαίοι κάνουν κάτι για να το ενισχύσουν, το ΙΕΦΣΕΦ θα επιστρέψει στα 3α. Αν όχι, τότε θα πέσει κι άλλο κάτω από το ΑΑΣΕ. Δηλαδή, τι θα κάνουν. Νομίζω τίποτα. Με δεδομένο ότι έρχεται ο μόνιμος μηχανικο... μηχανισμός διάσωσης στο ESM μετά την άνοιξη, αλλά και την άρνηση των Γερμανών να βάλουν έστω και ένα ευρώ παραπάνω σε αυτή τη φάση στον μηχανισμό διάσωσης, εκτιμώ πως θα το αφήσουν όπως είναι. Ο κύριος Ρέγκλιν, που είναι ο επικεφαλής του EFSF, είπε πριν από λίγο ότι η υποβάθμιση δεν επηρεάζει τη δεξαμενή των 440 δις που έχει στη διάθεση του τώρα το ΙΕΦΣΕΦ. Mm. Και αυτό γιατί δεν έχουν υποβαθμίσει άλλοι, είναι μόνο η SP. Είπε στην ουσία ότι μέχρι να, να αντικατασταθεί από το μόνιμο μηχανισμό, το Ταμείο αντέχει. Ωστόσο, να σου πω σε εδώ ότι το ESM, δηλαδή το μόνιμο ε, Ταμείο Διάσωση, δεν είναι πανάκια. Το πρόβλημα θα είναι, και αυτό το διατύπωσε η Standard Poor's ναι. και με μεγάλη ακρίβεια, αν οι Ευρωπαίοι κάνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωση σαν το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή να μην επιδέχεται κουρέματο τα ομόλογα που αγοράζει, τότε οι επενδυτέ θα απαιτούν σταδιακά μεγαλύτερο επιτόκιο για να δανείσουν την Ευρώπη. Και αυτό είναι ο κίνδυνο αυτή Μάλιστα. τη στιγμή. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ιλίας και Καντάρη. Αυτά λοιπόν με τι υποβαθμίσει. Την περιμέναμε αυτή την υποβαθμίση. Βάθμιση, η Μπάμπη. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μα. Βεβαίω, όλα είναι αλληλένδετα και mm -hmm. πόσο αλληλένδετα είναι θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Α, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι επόμενε 15 μέρε θα είναι καθοριστικέ για το πώ θα είναι η Ελλάδα την επόμενη μέρα, μπορεί κανεί να πει. Ε, διότι έχουμε στην πιο κρίσιμη φάση και τι διαπραγματεύσει για το PSI, αλλά και τι διαπραγματεύσει για τη νέα Δανειακή Σύμβαση. Και θα ήθελα να δούμε μαζί ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό σενάριο για την ελληνική οικονομία. Άς ξεκινήσουμε από το καλό. Βεβαίω, να ξεκινήσουμε πάντα από τα καλά. Πρέπει να ξεκινά, νομίζω. Και όλα ξεκινούν από τα κόμματα τελικώ. Διότι ζούμε σε μια δημοκρατία κομμάτων. Πρέπει τα κόμματα να υποστηρίξουν τον κύριο Παπαδήμο, να υποστηρίξουν το πρόγραμμά του. Και βεβαίω η Ελλάδα να μπορέσει να καταθέσει έτσι την πρότασή τη για διακανονισμό του χρέου με την υποστήριξη τη Γερμανία και του Διεθνού Δομισματικού Ταμείου. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία να είσαι στη Γερμανία και το Ταμείο μαζί σου και mm -hmm. θα πέσουν τελικώ στην μπαλάντζα των αποφάσεων, θα ρίξουν το βάρο του πραγματικά. Από εκεί και πέρα, ο λόγο όμω πέφτει και στου ιδιώτε και στη συμμετοχή ε, του. Ε, βέβαια, η πρόσκληση θα είναι προ εκείνου και θα πρέπει να έχουμε μια συμμετοχή ίσω και στο 90%. Τώρα, θα ήταν καλό αυτό, η πρόταση δηλαδή να γίνει δεκτή. Χωρί να χρειαστεί η Ελλάδα να κάνει τι, είτε η Βουλή να ψηφίσει τι λεγόμενε ρήτρε υποχρεωτική συμμετοχή, τα λεγόμενα τα κακs. Ε? Ναι, να μην χρειαστεί να το κάνουμε, αν και πιστεύω ότι τελικώ μάλλον θα χρειαστεί να το κάνουμε. Βλέπει η αντίδραση του κυρίου Νταλάρα και οι δημόσιε σχέσει, οι οποίε και στην Ελλάδα παίρνουν μεγάλε διαστάσει από το κατάλληλο mm -hmm. κανάλι διοχέτευση. Άρα μπορεί ας σούμε, να χρειαστούν τα κακς για να. Μπορούν τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση. Το άλλο είναι να μην ενεργοποιηθούν τα περίφημα ασφάλιστρα κινδύνου. Αυτό ποιο το θέλει, Μπάμπη. Το θέλουν τα λεγόμενα funds, hedge funds. Τα funds το θέλουν, γιατί σκέφτονται ότι αν δεν πάρουν τα λεφτά του με τον ένα τρόπο θα τα πάρουν με τα ασφάλιστρα κινδύνου. Όμω. Οι μεγάλε τράπεζε, γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που τα έχουν ασφαλίσει αυτά και που θα χρειαστεί να πληρώσουν, και η Αμερικανική κυβέρνηση, την οποία θα δουν άλλωστε οι απεσταλμένοι τη ελληνική κυβέρνηση που έφτασαν προ λίγου στην Ουάστον, ε, δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Θα είναι μεγάλε ζημιέ για τράπεζε όπω η Goldman Sachs. Όχι ότι μα νοιάζει εμά ιδιαίτερα άλλωστε, αλλά εν δεν είναι καλό για το. Για την κατάσταση τη οικονομία. Αν λοιπόν συμβούν όλα αυτά, παίρνουμε το πράσινο φω από του Ευρωπαίου ώστε να εισπράξουμε την πρώτη μεγάλη δόση του νέου πακέτου SP. Κύριε, πάμε δεν είναι, πολύ ναι. γρήγορα εκεί. Το Eurogroup σε μία πρώτη συνεδρίαση θα πει ότι όλα αυτά είναι καλά. Βγάλτε το πράγμα στον αέρα και εμεί σα εξασφαλίζουμε να δώσετε αυτό το δωράκι για το οποίο έχουμε συζητήσει, διότι τα νέα ομόλογα θα έχουν και ένα δώρο mm -hmm. στην αρχή, που είναι, αν θέλει, λίγο και το δόλωμα για το να καρόντι, πάμε παρακάτω. Ναι. Αυτό πρέπει να το υποστηρίξει το Eurogroup το πρώτο. Άρα το PSI θα προχωρήσει σωστά και θα έχουμε και την υποστήριξη των ελληνικών τραπεζών. Αυτά είναι τα επόμενα πολλά χρήματα που πρέπει να πάρουμε και θα τα πάρουμε επίσης με την ίδια απόφαση. Μετά την επιτυχία λοιπόν του PSI, τη δραστική μείωση του χρέους, τι θα έχουμε, να υπογράψουμε τη νέα δανειακή σύμβαση. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη και του Διεθνούς Ζωμασματικού Ταμείου, ώστε το Μάρτιο, όπως είπες, η Ελλάδα να πάρει κάτι κοντά ή ίσως και παραπάνω από το 90 δις. Έχει σημασία το το, 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 Ταμείο να συμφωνήσει, διότι αν το Ταμείο δεν συμφωνήσει ότι το χρέος της Ελλάδας στο τέλος του μακρού αυτού προγράμματος θα είναι βιώσιμο, τότε απαγορεύεται, το, το μάθαμε όλοι πλέον, να συμμετάσχει, άρα το Ταμείο τραβιέται έξω. Και αυτό αποτελεί μια τεράστια mm -hmm. κρίση. Δεν πρέπει να συμβεί. Παρακάτω. Αν λοιπόν έχουμε και αυτά Και τα έχουμε πάρει και τα 90 Στο νέο πρόγραμμα θα ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν Νέοι φόρες, αυτό είναι πολύ καλό για την οικονομία Ότι οι αγορές θα αρχίσουν να πιστεύουν Πως η Ελλάδα μπορεί τελικά Με τα χίλια ζόρια βεβαίως αλλά πάντως να τα καταφέρει και ότι τα κόμματα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δηλώσουν στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που θα είναι κάπου εκεί λίγο πριν το Πάσχα ή και στη διάρκεια του Πάσχα ότι συμφωνούν με την ταχύτερη εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό είναι σημαντικό διότι είναι αυτό που θα δώσει τελικώ και την αίσθηση ότι ό,τι προκύψει από τις εκλογές θα είναι κάτι καλό, ναι. κάτι που θα σπρώξει την Ελλάδα προς τα Και Τότε είναι που θα πάρουν και το λόγο οι πολίτες βεβαίως, οι ψηφοφόροι. Ναι, βεβαίως. Και οι πολίτες θα πρέπει να πάρουν το λόγο σε μια στιγμή που θα είναι σφόδρα δυσαρεστημένοι. Θα έχουν περάσει πολύ δύσκολα γιατί αυτοί οι δύο μήνε, ξεκινώντα από τι δύο επόμενε εβδομάδε, όπω είπε, θα είναι δύσκολοι. Κακά τα ψέματα. Θα μειωθούν μισθί μισθοί που με άλλο τρόπο δεν θα μειωνόντουσαν, αλλά που τώρα θα προσαρμοστούν. Θα μπει στο Το τραπέζι. ω δεδομένο αυτό. Το θεωρώ ως δεδομένο σε ορισμένε περιπτώσει, αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξή. Γίνεται μια συζήτηση, λε και τα πάντα θα είναι οριζόντια. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλέ περιπτώσει, πολλέ επιχειρήσει έχουν κάνει τι προσαρμογέ του. Αυτέ θα είναι ελεύθερε να κάνουν αυτό που πιστεύουν σωστό. Ακόμη και αν περάσει με νομοθετική πράξη η μείωση κάποιου από τα δώρα και τα επιδόματα αυτά που συνοδεύουν το 13, 14, 15, 16, 17 για ορισμένε δέκο. Και πάλι οι επιχειρήσει θα μπορούν να διαπραγματευτούν απευθεία με του εργαζομένου του Κάποιο πακέτο yes. διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση Άρα... μπαίνουμε σε μια καθοριστική φάση και ω προ τη συζήτηση yes. από αυτό το θέμα. Πρέπει, τώρα... πρέ... πρέπει να είναι σαφέ mm -hmm. τι θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι να ξέρουν ότι ψηφίζουν yeah, ένα yeah. πρόγραμμα το οποίο θα μα πάει. Μέχρι το 15 σφιχτά και από εκεί και πέρα το 20. να είναι σαφές. Και έστω ότι όλα αυτά πάνε καλά και παίρνουμε και αυτή την πρώτη δόση, τη μεγάλη των 89 δι. Ε, δεν είναι λίγο. Πού θα διοχετευτούν αυτά τα χρήματα. Κοιτάξτε, εκεί τελειώνει η ιστορία του ελληνικού χρέου. Και πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει άλλο. Θα έχει ρυθμιστεί. Θα πέσουν στην αγορά, έχει αναγνωρίσει το κράτο 6,6. Νομίζω ότι πρέπει να είναι 8 δι τουλάχιστον. Που χρωστάει προ τι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Στι επιχειρήσει, σε ιδιώτε. Ό,τι χρωστάει. Αυτά θα αρχίσουν να μπαίνουν στην οικονομία. Αν σκεφτεί ότι 2 δισεκατομμύρια είναι περίπου μία μονάδα του ΕΠ είναι βεβαίως πάρα πολλά λεφτά Το άλλο είναι ότι οι τράπεζε θα νοικοκυρευτούν υποχρεωτικά Ήδη οι εκθέσεις που δίνονται για τα ανοίγματα των τραπεζών είναι αυστηρές και θα υποχρεώσουν να μπουν τα λεφτά πίσω, τα οποία θα υπάρχουν. Και αυτό είναι το σημαντικό. Η Δανειακή Σύμβαση θα δίνει αυτά τα λεφτά. Και αυτό σημαίνει ότι σιγά-σιγά θα αρχίσει να άρχισε και η ανάπτυξη. Η μείωση του ΕΠ θα σταματήσει κάπου εκεί μετά το καλοκαίρι, σε αυτό το οπωσδήποτε καλό σενάριο. Η ρευστότητα θα αρχίσει πολύ σιγά να επανέρχεται στην αγορά, σε συνδυασμό με κάποια έργα που θα ξαναμπούν mm -hmm. μπροστά, όπω για παράδειγμα οι αυτοκινητόδρομοι. Και από εκεί και πέρα, μετά τον Οκτώβριο, η οικονομία θα δείξει, αλλά εμεί θα το μάθουμε τον Ιανουάριο. Μην βιαστε τον Οκτώβριο να με ρωτά, εδώ να είμαστε, καλά να είμαστε ε, ανάπτυξη, θα έρθει αργότερα το καλό νέο. Λοιπόν, Αυτό, βέβαια, το και καλό. πάμε στο κακό σενάριο τώρα, βέβαια. να δούμε ποιο είναι. Και το κακό σενάριο ξεκινά εντελώς ανάστροφα από εκεί που είχαμε αφή... ξεκινήσει το καλό. Ξεκινάει δηλαδή από το γεγονό ότι τα κόμματα μπορεί να μην μπορέσουν να πείσουν του βουλευτέ του, να μην μπορέσουν να υπάρξει αυτή η πειθαρχία που περιμένουμε. Εκεί η κυβέρνηση Παπαδήμου θα πέσει. Σε αυτή την περίπτωση, θα πάμε σε εκλογέ γρήγορα, θα αναβληθεί το PSI και η νέα δανειακή σύμβαση. Επίση, τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που είναι ένα μέρο των όσων περιμένουμε mm -hmm. να μην δεχτούν. Η Ελλάδα τότε θα υποχρεωθεί να βάλει αυτέ τι ρήτρε τι υποχρεωτικέ και το Eurogroup θα πρέπει να συζητήσει να δώσει περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα. Κάτι που δεν είναι δεδομένο και δεν είναι και καθόλου εύκολο. Σε αυτή την περίπτωση. Η Ελλάδα θα χάσει το τρένο τη Δημοσιονομική Ένωση που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι θέλουν να ξεκινήσει τον Μάρτιο και για πολιτικού λόγου. Εάν το χάσουμε αυτό, τα ομόλογα που λήγουν τον Μάρτιο και είναι πάρα πολλά, δεν θα πληρωθούν και εκεί η χώρα θα αυτό κάνει θα στάση πληρωμών και χρεοκοπία. Πολύ διαφορετική από αυτή που μπορεί να έχουμε σε μια άλλη περίπτωση. Θα έχουμε μια υποβάθμιση σε ανοιχτή πτώχευση και σε αυτό που όλοι οι ξένοι σχολιαστέ λένε μη ελεγχόμενη πτώχευση. Άρα, όπω και η κυρία Λέκα Παπαρίγα, το ίδιο είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Επομένω, εκεί το κράτο δεν θα μπορέσει να πληρώσει τι υποχρεώσει του, όχι μόνο εκείνα που λέγαμε πριν, αλλά ούτε και τι τρέχουσε υποχρεώσει του. Η κρίση είναι ανοιχτή και θα πρέπει όποιο έχει βγει στην κυβέρνηση Μάλιστα. ή όποιο σχήμα έχουμε να πάρει μέτρα τα οποία θα είναι κυριολεκτικό έκτακτα και προφανώ πάρα πολύ σκληρά. Αυτά είναι λοιπόν τα σενάρια που έχουμε μπροστά μα και αυτά εξηγούν για ποιο λόγο είναι κρίσιμε ημέρε mm -hmm. που έχουμε μπροστά μα. Ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Παπαδημήτρη.